Αδιανόητο χαρακτηρίζουν οι γονείς των μικρών μαθητών που θα φοιτούσαν φέτος στην νηπιαγωγείο Γουμέρου να μετακινούνται παιδιά μόλις 4 ετών καθημερινά σε μια απόσταση 60 χιλιόμετρων για να πηγαίνουν στο σχολείο του Καράτουλα. Ανάλογα θα πρέπει να μετακινούνται και τα παιδιά από τα γύρω χωριά όπως η Πεύκη, Κλινδιά, Αγία Άννα, Καριά. Όπως τονίζουν οι γονείς, υπάρχει πρόβλημα και για την ασφάλεια των παιδιών αλλά και των γονέων, αφού η απόσταση που πρέπει να διανύσουν πέρα από μεγάλη είναι και σε αρκετά δύσκολο οδικό δίκτυο με πολλές και δύσκολες στροφές. Η αναστολή του νηπιαγωγείου για φέτος ζητούμε να μην γίνει, γιατί είμαστε ένα ορεινό χωριό, απομακρυσμένο. Τα παιδιά θα πρέπει να πάνε 30 χιλιόμετρα το ένα από το Κλινδιά, 20 τα τρία δικά μας, να πάνε στο Καράτουλα να φοιτήσουν προνήπια 4 ετών. Δύσκολη μεταφορά, δύσκολη δρόμη, και θα ζητούσαμε και από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και από όποιον αρμόδιο και από το Υπουργείο να λειτουργήσουν όπως λειτουργήσαν και πέρυσι, όσο ορεινά και μειονεκτικά, με 4 παιδάκια. Αυτό θα ήθελα να πω και να παρακαλέσω τους υπεύθυνους να πάρουν θέση. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε γιατί έχουμε λίγα παιδάκια φέτος. Του χρόνου όμως θα έχουμε ανάκαμψη, μπαίνουν άλλα 9 παιδιά. Και δεν ξέρω τώρα πόσο μπορούμε να αλλάζουμε σχολικό περιβάλλον σε 4 παιδιά, να τα πάμε φέτος στο Καράτουλα και του χρόνου να τα φέρουμε εδώ πάνω μαζί με τα άλλα 9, και κατά πόσο είναι αυτό για τα παιδιά καλό. Τα παιδιά είναι δύσκολο να πάνε μετά από τέτοια διαδρομή να κάνουν μάθημα. Να μάθουν τι. Θα έχουν ζαλιστεί, θα έχουν, να μην πω άλλα πράγματα που θα είναι σε μια κατάσταση στο μυαλό τους, όχι να κάνουν μάθημα και να συγκεντρωθούν. Το σχολείο λειτουργούσε και πέρσι με 4 παιδιά. Υπάρχουν 2 χρονιές που έχει κενά, με 4 μαθητές. Είμαστε μια ορεινή και μειονεκτική και μια δυσπρόσιτη περιοχή. Δεν θέλουν να το καταλάβουν αυτό αυτοί που είναι υπεύθυνοι. Το να κλείσει το νηπιαγωγείο και να ρίξουν μαύρο εδώ μας φέρνει πρωτοτελεσμένων γεγονότων. Δηλαδή, διώχνουν τον κόσμο από τα χωριά τους. Είναι κάποιοι νέοι άνθρωποι που ήρθαν εδώ στα χωριά να επενδύσουν. Να επενδύσουν στον αγροτικό τομέα, στην κτηνοτροφία. Και μας διώχνουν τον κόσμο τώρα να φύγουν οι οικογένειες από τα χωριά. Αντί να βοηθάνε τις κοινότητες εδώ που είναι δυσπρόσιτες και κοινότητες ορεινές, να τις βοηθάνε αυτοί, και να αγκαλιάζουν τα προβλήματά τους και να τα λύνουν, αυτοί έρχονται και δημιουργούν επιπλέον προβλήματα. Δηλαδή τώρα με το να κλείσει ένα νηπιαγωγείο και να αφήσει 4 τετράχρονα και να τα στείλει 60 χιλιόμετρα την ημέρα, ένας γονείς δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Δηλαδή δημιουργεί πρόβλημα. Πρέπει ο γονείς να φύγει να πάει να μείνει και αυτός πιο κάτω, ξέρω εγώ, στον πύργο και στις... Αυτό είναι μαρασμός για τις ορεινές κοινωνίες και πρέπει να λυθεί το πρόβλημα. Είναι πρόβλημα σοβαρό. Δεν είναι απλό ότι μπαίνει το νηπιαγωγείο σε αναστολή. Είναι προτελεσμένα, φέρνει και άλλα προβλήματα. Αυτό που ζητούν άμεσα είναι να αλλάξει αυτή η απόφαση και τα παιδιά τους να φοιτήσουν κανονικά φέτος στο νηπιαγωγείο του Γουμέρου. Αξίζει να σημειωθεί ότι την επόμενη χρονιά θα φοιτήσουν στο νηπιαγωγείο Γουμέρου 9 παιδιά από τις κοινότητες της περιοχής. Οπότε η αναστολή είναι μόνο για φέτος. Ίσως, όπως λένε, θα έπρεπε η πολιτεία να έδινε παράταση στη λειτουργία του νηπιαγωγείου και να μην οδηγούσε τους γονείς σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Πρόκειται άλλωστε για παιδιά πολύ μικρής ηλικίας που θέλουν ανα πάσα στιγμή δίπλα τους γονείς τους. Και όταν αυτοί θα πρέπει να κάνουν συνέχεια μια διαδρομή 60 χιλιόμετρων, μόνο εύκολο δεν είναι να παρακολουθούνται αυτά τα παιδιά. Το βασικό πρόβλημα είναι η απόσταση. Η απόσταση είναι μεγάλο πρόβλημα. Είναι εδώ στο Γούμερο, είμαστε στα 15 χιλιόμετρα. Τώρα εκεί που θέλουν να μας πάνε είναι στα 30 και 30-60. Είναι πάρα πολλά τα χιλιόμετρα για ένα παιδάκι 4 χρονών να κάνει αυτή τη διαδρομή καθημερινώς. Και οι δρόμοι δεν είναι κατάλληλοι που μπορεί να ταξιδέψει ένα παιδάκι μικρό, ούτε και οι τρόποι που μπορούν να μεταφέρουν κατά αυτόν τον τρόπο. Πολύ μεγάλη απόσταση. Θέλει τουλάχιστον μια ώρα να πάει και μια ώρα να γυρίσει, 2 ώρες στο δρομολόγιο. 4 χρονών. Φανταστείτε ότι όποιος και γονιός και να ήταν να στείλει το παιδί του μία ώρα μακριά με ένα ταξί, με οτιδήποτε αυτοκίνητο, γίνονται τις μεταφορές, θα υπήρχε πρόβλημα. Δεν μας φέρει μας να πάμε Καράτουλα. Δεν συμφέρει πρώτο. Και δεύτερον, το Γούμερο είναι κοντά και είμαστε δίπλα εμείς. Για τα παιδάκια, ξέρω, γιατί τα παιδάκια τα μικρά θέλουν προσοχή. Δηλαδή μπορούμε να έρθουμε να το πάρουμε, ξέρω εγώ, είμαστε κοντά. Παράτουλα μπορούμε να πάμε. Δεν μας φέρει Καράτουλα. Με τίποτα. Όχι. Βέβαια, πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να αλλάξει. Και αν το είπε ο Υπουργός Παιδείας υπέρα, ότι είναι δύσκολο για μάμα αυτά τα μικρά παιδάκια. Μεγάλες αποστάσεις. Δεν μας φέρει κάτω. Και δεν μπορούμε. Για μικρά παιδιά τα οποία θέλουν και τον πατέρα κοντά και τη μάνα. Θέλουν να το κλείσουν για να πάμε στο Καράτουλα. Στο Καράτουλα είμαστε μακριά εμείς. Από το Κλειδιά να πηγαίνει το παιδί 30 χιλιόμετρα, να πάει 30 να γυρίσει 60 χιλιόμετρα, δεν γίνεται. Είναι πολύ μακριά. Εδώ στο Γούμερο είμαστε κοντά 15 χιλιόμετρα. Ήταν καλά να έρχεται εδώ το παιδί.